Ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, αν και καθημερινά απλώνεται σε όλο τον κόσμο, όμως εξακολουθούν να είναι επίκαιρα τα λόγια του Κυρίου μας προς τους μαθητάς του κατά την τελευταία εκείνη του παραγγελία: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης». Ιδιαίτερα μάλιστα στις ημέρες μας, που ο κόσμος δοκιμάζει τους καρπούς της αμαρτίας και της αποστασίας, αισθάνεται μια έντονη ανάγκη επιστροφής στο Θεό. Ιδιαίτερα οι λαοί εκείνοι που δεκαετίες ολόκληρες ένεκα του καθεστώτος είχαν μείνει χωρίς Θεό, χωρίς πίστη, χωρίς ευαγγελικόν ήθος, χωρίς ευχαριστιακή σύναξη. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι επιθυμεί ο κόσμος αυτός, διψασμένος και πεινασμένος, να στραφεί προς την Ορθοδοξία. Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας μόλις αρχίζει να αναγνωρίζεται και να γεννιέται η νοσταλγία επιστροφής εις αυτήν. Παρόλη όμως την προβολή της Ορθοδοξίας παγκοσμίως και την οργάνωση εξωτερικών ιεραποστολών, εμείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Έλληνες χριστιανοί, αγνοούμε των θησαυρών αυτών της πίστεώς μας και το χειρότερο, τον αποθούμε. Αλλά γιατί? Πρώτιστα επικρατεί άγνοια. Δεν υπάρχει οργανωμένη σε μας, οργανωμένη ορθόδοξη κατήχησης. Το σύγχρονο κήρυγμα μάλλον είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο παρά μια ευκαιρία γνώσεως και μαθήσεως. Βλέπουμε τον κόσμο, έρχεται, ιδίως ένα πανηγύρι, βερμπαλίζομαι, φλιαρούμε και δεν δρατώμεθα της ευκαιρίας να κατηχήσουμε αυτόν τον αγνοούντα λαών του Κυρίου. Και η άγνοια εισάγει και την αίρεση κατά των Ιερών Χρυσόστομων και των διεφθαρμένων βίων. Εδώ στον τόπο μας, ό,τι ξένος πόρος, οποιασδήποτε πίστεως και ιδέας και θρησκείας κι αν πέσει, φυτρώνει. Ακριβώς γιατί λείπει η ορθόδοξος χριστιανική κατάρτιση. Ίσως ακόμη θα μας έπρεπε μάλλον τα λόγια του Αποστόλου Παύλου σε μας όταν κάποτε τα έγραψε εις τους Κορινθίους: «Αγνωσίαν Θεού την εσέχουσιν». Μερικοί από σας έχουν αγνωσίαν Θεού, δεν γνωρίζουν τον Θεό. «Προς εντροπήν ημίν λέγω». «Σας το λέγω για ντροπή σας», λέγει ο Μέγας Απόστολος. Και όταν ο Φίλιππος εκλήθη από τον Χριστόν κατά τη σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε πρώτη Κυριακή των νηστιών, εκείνος όταν βρήκε τον Μεσσία έσπευσε να καλέσει το φίλο του τον Αθαναήλ. Και τι του είπε? «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Τι σημαίνει αυτό? Τι άλλο παρά μια βαθιά μελέτη της Αγίας Γραφής? Και μάλιστα λέει εκείνον που έγραψε ευρήκαμεν, όχι βρήκα, όχι βρήκες, ευρήκαμεν, που δείχνει ότι οι δύο φίλοι έκαναν συμμελέτη Αγίας Γραφής. Μια συμμελέτη, θα πω μια έκφραση παλιά, λιπαράν, δηλαδή πλουσία. Πλουσία συμμελέτη έκαναν, ερευνούσαν, μελετούσαν καθημερινά. Έτσι έψαχναν, τι αλήθεια έψαχναν? Να βρουν τα κύρια γνωρίσματα του Μεσσίου. Πώς θα είναι ο Μεσσίας και όταν θα έρθει πώς θα μπορέσουμε να τον αναγνωρίσουμε? Αλλά και η ένσταση ακόμη του Ναθαναήλ
εκ Ναζαρέτ δύνατε έτη αγαθών είναι? Μπορεί να βγει τίποτα από τη Ναζαρέτ καλό, σπουδαίο? Και εκείνος είχε δίκιο. Γιατί? Γιατί πράγματι ο Μεσσίας θα ήρθε το από την Βηθλεέμ, από την πόλη του Ιούδα. Ήτανε σαφώς αυτό προφητευμένο. Και απορεί πως μπορεί να είναι από τη Ναζαρέτ. Δεν σας είπα προηγουμένως ότι έψαχναν να βρουν τα γνωρίσματα του Μεσσίου δια να τον αναγνωρίσουν? Όμως τα διάφορα περιστατικά έκαναν τον Ιωσήφ, επειδή επιστρέφοντας από την Αίγυπτον βασίλευε ο Αρχέλαος εις την Ιουδαία, γιος του Ηρώδου, πλέον αιμοβόρος και αιμοχαρής από τον πατέρα του τον Ηρώδη, που εζήτησε να φωνεύσει τον μικρό Ιησούν, φοβήθηκε και πήγε στη Ναζαρέτ. Γι' αυτό ονομάστηκε Ναζωραίος. Κατά τα άλλα δεν κατήγετο από τη Ναζαρέτ. Βλέπετε λοιπόν ότι πώς μελετούσαν οι δύο αυτοί φίλοι την Αγία Γραφή. Αλλά τι άλλο μπορεί έξω από την άγνοια να εμποδίσει την προσέγγιση, την προσέγγισή μας εις τον Ιησούν? Είναι η προκατάληψη. Από αυτήν την προκατάληψη πάσχουν δυστυχώς πολλοί. Είναι μια αρρώστια ικανά απλωμένη. Είναι εκείνοι που ήδη έχουν σχηματίσει γνώμη για τον χριστιανισμό πριν καν να τον μελετήσουν. Για να μην πω ότι ουδέποτε αξιώνονται να τον μελετήσουν. Επηρεασμένοι δε από σκόρπιες και κακόβουλες ιδέες που άρπαξε τα αυτή τους, μα στο πεζοδρόμιο, μα το μάτι τους σε κάποιο αθεϊστικό βιβλίο, από εκεί ήδη σχηματίζουν μία εικόνα το τι είναι ο χριστιανισμός. Και συνεπώς, αφού δεν μελέτησαν, είναι προκατηλημένοι. Ισχυρίζονται ακόμη ότι όπως σήμερα βιώνεται ο χριστιανισμός, δεν αποτελεί παρά ένα αρνητικό στοιχείο που δεν προσελκύει. Ναι, θα λέγαμε μέχρι σε ένα σημείο έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο γιατί δυστυχώς το δίκιο το έδωσαν εκείνοι που θα ήθελαν να είναι κάπως πιο συνειδητοί και ζωντανοί χριστιανοί. Έτσι δείξαμε εις αυτούς ένα χριστιανισμό παρεξηγημένο, άχαρη, στενόκαρδο, μοιοπικόν, ασυνεπή. Και έχουν δίκιο μέχρι σε ενός βαθμού, όπως σας είπα. Ένα χριστιανισμό αποκομμένο από τις ζωογόνες πηγές του, που είναι οι ζωογόνες πηγές του το δόγμα και η μυστηριακή ζωή. Έναν φιλοσοφικών χριστιανισμών, έναν ακαδημαϊκών χριστιανισμών. Μα ένας φιλοσοφικός χριστιανισμός δεν ελκύει ποτέ, ούτε σώζει ένας φιλοσοφικός χριστιανισμός. Καιρός λοιπόν να δείξουμε εις τους προκατηλημένους ότι ο χριστιανισμός έχει λάμψει. Από το Θεό έρχεται με βάθος απίθμενο, με διαστάσεις αιωνιότητος. Να λάμψει στα μάτια μπροστά των προκατηλημένων ο χριστιανισμός. Η βίωσή του έχει βαθιά επηρεάσει και πρέπει να το μάθουν οι προκατηλημένοι μεγάλες μορφές μέσα στους αιώνες, και έχει αναδείξει πλήστους αγίους και μάρτυρες που καταπλήσουν με τη βιωτή τους. Πρέπει οι χριστιανοί μας να ξαναζήσουν την αγιότητα ό,τι και αν τους κοστίσει, για να σταθεί η αγιότητα πόλος έλξεως των προκατηλημένων ανθρώπων. Και αν επιμείνουν οι άλλοι στην προκατάληψή τους, να τους υποθεί εκείνο που είπε, χωρίς βεβαίως να είναι προκατηλημένος ο Ναθαναήλ, εκείνο που είπε ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ: έρχου και είδε, έλα και θα δεις. Ακόμα ένα εμπόδιο προσεγγίσεως του Ιησού Χριστού υπάρχει. Είναι η αδιαφορία. Η αδιαφορία των πολλών. Δυστυχώς και εδώ έχουμε πολλούς αδιαφόρους. Δεν τους ενδιαφέρει. Μοιάζουν σαν να μην έχουν ψυχή και συνεπώς σαν να μην έχουν μεταφυσικά προβλήματα. Δεν τους ενδιαφέρει.
Η τηλεόραση εδώ βλέπουμε ότι έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, καθιστώντας τους τηλεθεατάστης ρηχούς και παθητικούς. Αν ξέρατε τι ζημιά κάνει η τηλεόραση. Δεν είναι η ποιότητα, δεν είναι η ποιότητα από ηθικής με τη στενή σημασία της λέξεως πλευράς. Η τηλεόραση κάνει πάρα πολύ ζημιά. Πάρα πολύ ζημιά. Υποβάλλει, κάνει πλήση εγκεφάλου και λέγει τα δικά της, εκείνα τα οποία θέλει να προβάλλει. Τις δικές της ιδέες. Και ο τηλεθεατής μένει παθητικός δέκτης. Έχετε αντίρρηση? Έτσι λοιπόν και ρηχός. Ξέρετε, όπου υπάρχει η εικόνα σε πλεισμονή, δεν υπάρχει διαδικασία του νου και συνεπώς ο άνθρωπος βάζει στην αχρηστία τη διαδικασία του νου να σκεφτεί, να φτιάξει ιδέες, έννοιες κλπ. Και στο τέλος ο άνθρωπος μένει ρηχός και συνεπώς αδιάφορος. Είναι αδύνατον να διαφορεί κανείς όταν γνωρίζει ότι έχει αξία. Πώς να διαφορήσεις όταν ξέρεις ότι κάτι έχει αξία? Αλλά ο αδιάφορος αγνοεί την αξία της ψυχής του πρώτα-πρώτα. Αγνοεί τον προορισμό, το νόημα της υπάρξεώς του, γιατί υπάρχει. Αγνοεί και την μικρότητά του μπροστά στο Θεό, μπροστά στο σύμπαν και μπροστά στο Θεό. Πρέπει λοιπόν να αφυπνιστεί. Να αφυπνιστεί του αδιαφόρου το ενδιαφέρον, όπως ξυπνά τον χρυσό ρίχο ο χρυσός. Θυμόσαστε κάποια εποχή, δεν είμαστε, πριν γεννηθούμε όλοι μας, πολύ πριν γεννηθούμε, όταν στην διαδόθη ότι στην Αμερική, στην Αλάσκα, ξέρω εγώ, υπήρχαν λατομεία χρυσού, χρυσός, έτρεχαν από την Ευρώπη, εγίνοντο τείχο διώκτε για να γίνουν χρυσορίχοι, να γίνουν πλούσιοι. Είδατε, ξύπνησε το ενδιαφέρον. Τι εδώ θα ξυπνήσει τον αδιάφορον για να γνωρίσει τον αληθινό Θεό? Πρέπει να νιώσει ακόμη εκείνα τα αφυπνιστικά λόγια του Παύλου που γράφει, σήμερα τα ακούσαμε, στον Απόστολο, όταν λέγει δόθηκε σε εμάς μία τέτοια σωτηρία, όταν στον παλιό καιρό, στον παλαιό νόμο, πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθοποδοσία. Εδώ έχουμε τη χάρη και έχουμε τον πλούτο, έχουμε τον Ιησού Χριστόν. Πώς εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίες? Πώς λέει θα ξεφύγουμε εμείς αμελήσαντες, προσέξτε, όχι παραβάντες, αμελήσαντες μια τέτοια μορφή και μέγεθος και λάμψη σωτηρίες? Και εκείνα του προφήτη Ηλία πρέπει να αφυπνίσουν κάποιους, όταν ελέγχει ο προφήτης επάνω στο Καρμήλιον όρος ενώπιον του βασιλιά του Αχάβ που ειδωλολατρούσε και η γυναίκα του ειδωλολάτρησα και ο λαός, η γυναίκα του δεν ήταν στο Καρμήλιον όρος για την ακρίβεια, και λέγει στο λαό «Έως πότε εμείς χολανείτε επαμφωτέρεστε συγνίες, έως πότε θα κουτσένετε μια από τον απόδι και μια από το αλλοπόδι?» Η έστι Κύριος ο Θεός πορεύεστε πίσω αυτού. Εάν ο Κύριος του Ισραήλ είναι ο Κύριος ο αληθινός Θεός, θα πάτε πίσω του. Είδε ο Βάλ, εάν είναι ο Βάλ ο Δίας εκείνων των χωρών, πορεύεστε πίσω αυτού. Πηγαίνετε πίσω από αυτόν. Ποιος είναι ο Κύριος? Και κατόπιν προέβη σε ό,τι προέβη ο προφήτης, και συγκλονίστηκαν οι παρόντες. Αλλά και τα λόγια του Χριστού στην Αποκάλυψη που λέγει στην τελευταία εκκλησία της Μικράς Ασίας: είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός, ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου, θα σε ξεράσω από το στόμα μου, θα σε ξεράσω, θα σε αποβάλω. Τον αδιάφορο πρέπει κάτι να τον συγκλονίσει. Πρέπει να γίνει σεισμός. Και αυτός ο σεισμός έρχεται με τη Θεία Χάρη, αλλά και με το Λόγο του Θεού, που πρέπει εμείς πάνω εκεί να δουλέψουμε για τον αδιάφορον άνθρωπο, ή αν τύχει κάτι, το έκτακτον.
Ακόμα ένα εμπόδιο δυστυχώς προσεγγίσεως είναι ο διεφθαρμένος βίος. Και αυτός εμποδίζει να προσέλθει κανείς εις τον Ιησού Χριστόν. Θα λέγαμε, εδώ έχουμε την σημαντικότερα αιτία μη προσεγγίσεως, μη προσελεύσεως εις τον Χριστόν. Ενώ τα θαύματα του Χριστού τα είδαν όλοι στην εποχή του, άκουσαν όλοι τη διδασκαλία του, εν τούτης δεν πίστεψαν όλοι. Γιατί, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό? Μας το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγελιό του, στο 3ο κεφάλαιο. Μας λέει, αύτιες είναι οι κρίσεις. Εδώ τώρα είναι η κρίση, λέει. Ότι το φως, που είναι ο Χριστός, ελήλθεν εις τον κόσμο, ήλθε εις τον κόσμο. Και αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αγάπησαν πιο πολύ το σκοτάδι παρά το φως. Αλήθεια, για σκεφτείτε, να βγάζαμε ένα σκούλικα από τη γη και να του λέγαμε, τι προτιμάς, το φως του ηλίου, ή να είσαι σε εκείνα τα σκοτεινά υπόγεια που σκάβεις μέσα στο έδαφος και τρως σάπια φύλλα και σάπιες ρίζες, και εκείνος ο σκούλικας, το σκουλίκι, η σκουλικαντέρα, θα έλεγε, ω, προτιμώ εκεί μέσα να βρίσκομαι. Και να το πει η σκουλικαντέρα αυτό, δικαιολογημένα, γιατί έτσι την έκανε ο Θεός, να είναι εκεί. Να το πει ο άνθρωπος. Να το πει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Γιατί το λέει? Να η αιτία. Ειν γαρ πονηρά αυτών τα έργα. Διότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Και συμπληρώνει η αιτιολογία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Πας γαρ ο φαύλα πράσων μισεί το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη ανάλυση ψυχολογική του πράγματος. Γιατί ο καθένας που πράσει τα φαύλα, δηλαδή τα βρώμικα, τα πρόστιχα, τα ανήθικα, τα βρωμερά, μισεί το φως. Γιατί αυτά είναι έργα του σκότους, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Και συνεπώς μισεί το φως, γιατί θέλει να είναι στο σκοτάδι της αμαρτίας. Και ούτε έρχεται προς το φως, και δεν έρχεται προς το φως. Γιατί? Ή να μην ελεγχθεί τα έργα του. Για να μην ελεγχθούν, λέει, τα έργα του. Να μην ελεγχθούν τα έργα του. Σου λέει, αν έρθουν στην επιφάνεια, εγώ τα αγαπώ τα έργα μου τα σκοτεινά, και αν ελεγχθούν, πώς εγώ θα ζήσω μετά? Εγώ αγαπώ τα έργα μου τα σκοτεινά. Και τέλος, ακόμη μια αιτία, είναι η έλλειψη ευκαιριών. Εδώ θα πρέπει να διαφορήσουμε τα πράγματα. Σαν έλλειψη ευκαιριών σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μακριά από μια κατοικημένη πόλη ή από τις πόλεις γενικά, εκείνοι που είναι τσομπάνιδες, ποιμένες, είναι πάνω στα βουνά, δεν έχουν κοινωνία με τους λοιπούς ανθρώπους, η εκκλησία τους δεν έχει παπά κάπου εκεί πάνω στα ψηλά βουνά, και αυτοί οι άνθρωποι για μια στιγμή δικαιολογούνται, δεν έχουν ευκαιρίες. Και μάλιστα μερικοί από αυτούς θα ήθελαν να είναι κοντύτερα σε μια πόλη. Το πιστεύετε? Αλήθεια είναι. Δεν θα επιθυμούσαν την κοσμική ζωή μιας πόλεως όσο να είναι κοντά στο Λόγο του Θεού. Να ακούσουν κήρυγμα και να λειτουργηθούν. Το έχω πολλάκις ακούσει αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιέπαινοι. Έχουν αγαθήν προαίρεση. Αλλά είναι και κάποιοι άλλοι. Εκείνοι οι οποίοι προβάλλουν σαν μη ευκαιρία για να πλησιάσουν τον Χριστό τις εργασίες των, τις ατελείωτες εργασίες των και τις βιωτικές των μέρημνες. Δεν έχω καιρό. Ενθυμούμε κάποτε ένας τσαγκάρης, μακαρίτης τώρα. Του είχα πει, καλός άνθρωπος ήταν. Του είχα πει να πηγαίνει στην εκκλησία. Και αμέσως, με ένα ύφος τέτοιο που να δείχνει την δικαίωσή του, μου λέει, η εργασία είναι ιερόν πράγμα. Γιατί πήγαινε στο τσαγκαράδικό του και την Κυριακή και έφερε και παπούτσια. Ιερόν πράγμα. Ναι, του λέγω, είναι ιερόν πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να απολυτοποιήσουμε την εργασία. Διότι ιερόν είναι το να λατρεύσουμε τον Θεό. Η εργασία, σπουδαίο πράγμα, αλλά δεν μπορεί να απολυτοποιηθεί και δεν μπορούμε να την προβάλλουμε σαν δικαιολογία. Εν διάφτη περιπτώσει, όλοι εκείνοι που προβάλλουν την εργασία ή τις βιωτικές μέρημνες, αγόρασα 5 βόδια,
που λέει και η παραβολή του μεγάλου δείπνου. Αγόρασα, λέει, χωράφι, γυναίκα έγιμα ουδίνα με ελθύν, παντρεύτηκα με νιόπαντρος και έχω φροντίδες οικογενειακές. Αυτοί θα πάρουν την απάντηση από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος δεν τους δικαιολογεί και τους λέγει ότι αυτοί δεν θα αξιωθούν του δείπνου του και της βασιλείας του. Αγαπητοί, λέγει κάποιος, αρχαίος συγγραφεύς, ότι οι άνθρωποι πιστεύουν περισσότερο στα μάτια τους παρά στα αυτιά τους. Εκείνο το έρχου και είδε είναι ακριβώς αυτό, έλα και θα δεις. Αυτό που είπε δηλαδή ο Φίλιππος εις τον Αθαναήλ, πρέπει να βρίσκει αυτό ανταπόκριση στα μάτια των συγχρόνων μας. Έλα να δεις, έλα να ακούσεις. Και αν δεν σου αρέσει, μη ξανάρθεις, μη ξανακούσεις. Έλα να λειτουργηθείς μια φορά. Έλα να ακούσεις λόγο Θεού. Και αν δεν σ' αρέσει, φύγε. Μιλάμε συνήθως για Ορθοδοξία, που έχουμε σήμερα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αλλά και την Κυριακή της Ιεραποστολής. Είναι καθιερωμένη και η Ιεραποστολή. Μας διαφεύγει όμως μια βασική ιδιότητα της Ορθοδοξίας. Και αυτή είναι η ορθοπραξία. Δεν είναι αρκετό να πω πιστεύω σωστά. Πρέπει να ζω και σωστά. Εξάλλου γι' αυτό πιστεύω σωστά, για να πράττω ορθά. Αν έχω ορθήν δόξαν, γνώμην, πίστην, πρέπει να έχω και ορθόν βίωμα. Αν έχω σωστή θεωρία, πρέπει να έχω και σωστή πράξη. Και η σωστή πράξη θα βγει από τη σωστή θεωρία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως σήμερα γιορτάζουμε τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων, που είναι μέγα θέμα αυτό, είναι μέγα θέμα, αγωνίστηκαν γιατί αφορά, ξέρετε, το εξής. Να σας κάνω εδώ μια μικρή παρενθεσούλα. Επιτρέψατε μου την. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο διασώθηκε η θεότητα του Ιησού Χριστού. Η θεότητα του Ιησού Χριστού εναντίον του Αρίου. Ότι ο Ιησούς είναι τέλειος Θεός. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδο, με το θέμα της αναστηλώσεως των εικόνων, διασώθηκε το άλλο σκέλος. Ποιο? Η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Διότι δεν λογάριζαν την ανθρωπίνη φύση και υπέβοσκε πάντοτε ένας μονοφυσιτισμός. Μία φύση, μονοφυσιτισμός. Αλλά εάν ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος, ο Θεός Λόγος δεν έγινε πραγματικά άνθρωπος, για να μπορώ να τον ζωγραφίσω εικόνα, τότε πώς εγώ θα γίνω Θεός? Πρέπει εκείνος να έγινε άνθρωπος τέλειος για να μπορώ εγώ να θεωθώ. Συνεπώς, τι απεκλείεται από την περίπτωση αυτή? Η θέωση των ανθρώπων, των πιστών. Μεγάλο θέμα σας λέγω. Έτσι εν παρενθέσεις σας το έφερα, μια που το έφερε η κουβέντα. Οι πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας μας αγωνίστηκαν για την υπόθεση της Ορθοδοξίας, γιατί θέλησαν να στήσουν ορθά ορόσημα πρακτικού βίου. Θέλησαν να εξασφαλίσουν την πραγματική ορθοπραξία, διότι από την Ορθοδοξία θα βγει η ορθοπραξία, η ορθή πνευματικότητα. Σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Κινδυνεύουμε να χάσουμε το αληθινό νόημα της Ορθοδοξίας, γιατί προπολού έχουμε χάσει το νόημα του ορθού βίου. Καιρός λοιπόν, αγαπητοί, καιρός να επιστρέψουμε και στο άλλο σκέλος της Ορθοδοξίας, που είναι η Ορθοπραξία.